Για τους ελεύθερους, τους μεγάλους και τους δυνατούς, αρμόζουν τα ελεύθερα, τα μεγάλα και τα δυνατά. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών για να γιορτάσουμε απόψε τις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955. Τιμούμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Αρχίζουμε την απόψινή μας εκδήλωση με χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Λατσιών, κύριο Παναγιώτη Κυπριανού. Καλησπέρα σας και από εμένα. Οι ιερείς δεν έχουν έρθει ακόμη, ίσως να είναι στους χαιρετισμούς. Αγαπητέ Δήμαρχε του αδελφού Δήμου Κιλκής, έντιμοι κύριοι δικαστές, κύριοι εκπρόσωποι της Πελατσιών, φίλε πρόεδρε της σχολικής εφορίας και σχολική εφορή, φίλε πρόεδρε της κοινότητας Λιθροδόντα, φίλε κοινοτάρχη της ενορίας Αγίου Γεωργίου Λατσιών, κύριοι εκπρόσωποι της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου εκ των προτέρων να απευθύνω ένα ζεστό εγκάρδιο χαιρετισμό στα αδέλφια μας από το Κιλκής, που για άλλη μια φορά τιμούν με την παρουσία τους την απόψινή εκδήλωση. Καλωσορίζω λοιπόν τον Δήμαρχο Κιλκής, κύριο Ευάγγελο Μπαλάσκα. Καθώς και τον πρώην Δήμαρχο κύριο Αμανατίδη, καθώς και τα μέλη της αντιπροσωπείας του αδελφού Δήμου. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, αδελφέ Δήμαρχε. Η παρουσία όλων σας μας τιμά ιδιαίτερα. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου καλωσορίζω επίσης όλες και όλους εσάς στην ταπεινή αυτή εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος μας, θέλοντας να προσδώσει εορταστικό χαρακτήρα στις Εθνικές Επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955-59, θέλοντας να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε αυτούς που θυσιάστηκαν αγωνιζόμενοι για τη λευτεριά της πατρίδας μας. Αγαπητά αδέλφια από το Κιλκής, φίλες και φίλοι, θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι ο Δήμος Λατσιών θα πρωτοστατεί στη διοργάνωση εθνικών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να θυμίζουν σε όλους μας τη μεγαλοσύνη της ψυχής, αλλά και την αρετή που επέδειξε ο Ελληνισμός στη μακραίωνη ιστορία του. Αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν την ευκαιρία, αποτελούν την αφορμή, αν θέλετε, για εθνική περισυλλογή, για εθνική αυτογνωσία και για τόνωση της εθνικής μνήμης. Όσοι δεν γνωρίζουν να μαθαίνουν και όσοι γνωρίζουν να μην ξεχνούν ότι ο αγώνας του 21 αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού και την πλέον θαυμαστή και συγκλονιστική εποποιία του γένους. Τιμούμε και γιορτάζουμε τη μέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας, όπου οι Έλληνες, ύστερα από 4 αιώνες σκλαβιάς, όρθωσαν το ανάστημά τους και διεκδίκησαν τη λευτεριά και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Τιμούμε και γιορτάζουμε την 1η Απριλίου 1955-59, που αποτελεί σημαντικό σταθμό και ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Καθώς η μνήμη μας ταξιδεύει σήμερα στο ηρωικό έπος του 1955-59, τιμούμε τη θυσία των ηρώων μας και υποκλινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο του αγώνα που άνοιξε τον δρόμο για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Για μας, τους Έλληνες της Κύπρου, ονόματα όπως του Αυξεντίου, του Παλικαρίδη, του Μάτσι, του Πατάτσου, του Καραολή, προκαλούν ρήγη συγκίνησης. Είναι εκείνα τα ηρωικά παιδιά που έδωσαν νόημα και κύρος στην έννοια της ελευθερίας. Είναι εκείνα τα ηρωικά παιδιά που έδωσαν νόημα και κύρος στην έννοια της πατρίδας. Τιμώντας λοιπόν τις εθνικές αυτές επαιτίους, αντλούμε
θάρρος και δύναμη για τη συνέχιση του δικού μας αγώνα για να αποτινάξουμε την κατοχή και να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Φίλες και φίλοι, τελειώνοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την αγαπητή μου φιλόλογο κυρία Ζήνα Λισάνδρου, βοηθό διευθύντρια ΑΡΦΑ του Λυκείου Λατσιών, η οποία αποδέχτηκε με προθυμία την πρόσκλησή μας να είναι η κύρια ομιλήτρια της αποψινής εκδήλωσης. Το διευθυντή της Δημοτικής Χοροδίας του Δήμου μας, κύριο Φώτη Μουσουλίδη, την μαέστρον της παιδικής χοροδίας, κυρία Μέρη Στυλιανού Ρούσου, τους διευθυντές της Φιλαρμονικής, κύριο Μιχάλη Ηλία και Ευθύμιον Παπαδόπουλο, καθώς και τα μέλη των χοροδιών και της Φιλαρμονικής για την εθελοντική συμμετοχή και προσφορά τους. Τέλος, υπενθυμίζω σε όλους σας την παρέλαση αμέσως μετά την πανηγυρική δοξολογία της Κυριακής και παράκληση μου είναι όπως παρευρεθείτε όλοι. Χρόνια σας πολλά. Αγαπητοί φίλοι, να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τον κύριο Νεόφυτο Ρούσο, τον οποίον επιλέξαμε να βραβεύσουμε απόψε, απονέμοντας του έναν αναμνηστικό τιμητικό βραβείο σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση για τον Δήμο μας. Με απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου Λατσιών, τιμούμε τον κύριο Νεόφυτο Ρούσο, τέως διευθυντή της Δημοτικής Χοροδίας, τον πρώτο διευθυντή της Δημοτικής μας Χοροδίας. Μια οφειλόμενη τιμή στον άνθρωπο που δημιούργησε και οργάνωσε τη Δημοτική Χοροδία και Μαντολινάτα Λατσιών. Στον μαέστρο που με την εμπειρία και τις γνώσεις του ανέδειξε τη Δημοτική Χοροδία και την κατάταξε ανάμεσα στις πρώτες, κερδίζοντας από όλους την καθολική μας εκτίμηση και θαυμασμό. Με υπομονή και επιμονή, ο κύριος Ρούσος δημιούργησε ένα μουσικό σχήμα, υπόδειγμα, το οποίο κέρδιζε τις εντυπώσεις και τα συγχαρητήρια όλων. Κέρδισες όμως και κάτι πολύ περισσότερο, αγαπητέ μου νεόφυτε. Κέρδισες την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό των δικών μας, των δικών μας, των δημοτών μας, αλλά κυρίως και των μελών της Δημοτικής Χοροδίας. Ο άνθρωπος, ο μαέστρος, Νεόφυτος Ρούσος θα κατέχει πάντοτε μια περίοπτη θέση στις καρδιές των Λατσιωτών. Το κέρδισε με την ανθρωπιά του, το κέρδισε με το πλούσιο έργο του. Αγαπητέ μας φίλε Νεόφυτε, εμείς εδώ στο Δήμο Λατσιών ξέρουμε να τιμούμε, να βραβεύουμε και να επιβραβεύουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν θετική συνεισφορά και προσφορά στο Δήμο μας. Και εσείς είστε ένας από αυτούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι και πολύ σημαντικό μάλιστα για την πολιτιστική αναβάθμιση του Δήμου μας. Παρακαλώ όπως προσέλθετε για να σας απονείμουμε το τιμητικό αναμνηστικό βραβείο εκ μέρους του Δήμου Λατσιών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε απόψε. Μπορεί η τιμή αυτή να εκφράζεται προς το πρόσωπο μου, αλλά ανήκει σε όλους αυτούς τους θαυμάσιους χοροδούς και συνεργάτες μουσικούς που είχα στα 8 χρόνια της θητείας μου ως μαέστρος της Δημοτικής Χοροδίας και Μαντολινάτας Λατσιών. Θέλω να ευχαριστήσω τους πρώην δημάρχους Λατσιών, κυρίους Χριστοφίδη και Ευσταθίου, αλλά και τον νυν δημάρχο, κύριο Παναγιώτη Κυπριανού, για την αμέριστη συμπαράσταση στο έργο μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ και συγχαίρω τον κύριο Κυπριανού για την επανεκλογή του στο εξαιρετικό λειτουργήμα του δημάρχου Λατσιών, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του κόσμου και την εκτίμηση προς το έργο που επετέλεσε και προς το πρόσωπό του. Θα ήταν όμως παράληψη
να μην αναφερθώ στους δυο στενότατους μου συνεργάτες που από την ίδρυση της Δημοτικής Χοροδίας στάθηκαν στο πλευρό μου και έκαναν τα πάντα για την ομαλή λειτουργία της και την ευημερία των μελών της. Πρόκειται για τον αείμνηστο πρώτο Δημοτικό Γραμματέα Λατσιών, Σωτήρη Μέσο, που με την πληθωρική προσωπικότητα του σημάδεψε την πρόοδο και την πολιτιστική ζωή του Δήμου Λατσιών, και τον ακούραστο και εντιμότατο υπάλληλο του Δήμου Λατσιών, Σοφρόνη Ανδρέου, που σκεφτόταν και φρόντιζε τα πάντα για τη χοροδία και έφερνε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία ό,τι του ανέθετε ο Δήμος. Τους ευχαριστώ βαθύτατα. Με την ευκαιρία αυτή, ας μου επιτραπεί να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει ο νέος Δημοτικός Γραμματέας, κ. Μιχάλης Σωκράτους, του οποίου υπήρξα σύμβουλος και καθηγητής μουσικής για μια τριετία στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ως δασκάλου στη Δημοτική Εκπαίδευση. Τέλος, εύχομαι κάθε επιτυχία στη Δημοτική Χοροδία Λατσιών και τον νέο της Μαέστρο. Εύχομαι να ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά και να είναι καλοί πρεσβευτές του Δήμου στα πολιτιστικά δρόμενα της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Ρούσο, εκ μέρους των μελών της Δημοτικής Χοροδίας, σας εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, την αγάπη μας και το σεβασμό μας για την πολύτιμη προσφορά σας στη Δημοτική Χοροδία Λατσιών. Όπως κατορθώσατε να ανεβάσετε το επίπεδο της μουσικής στα δημοτικά σχολεία που διετελέσατε επιθεωρητής για τόσα πολλά χρόνια, με τον ίδιο τρόπο μπορέσατε να δημιουργήσετε μια χοροδία αντάξια άλλων χοροδιών με ιστορικό πολλών χρόνων, τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Χοροδίας για τα καλά του λόγια και είμαι σίγουρος ότι και με τη νέα διεύθυνση θα πάτε πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχει το προζύμι, υπάρχει η θέληση, υπάρχει η γνώση. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ την κυρία Ζήνα Λισάνδρου να προσέλθει για την ομιλία της.